στο πολύ ενδιαφέρον ψηφιδωτό που δημιούργησαν με τις εισηγήσεις τους ο Νεκτάριος και ο Βασίλης, θα επιχειρήσω κι εγώ να προσθέσω μερικές ψηφίδες για να διαμορφωθεί το μεγάλο κάδρο αυτής της υπόθεσης. Γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε μία δραματική κατάσταση γενικευμένης αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, με συνέπειες ορατές ή επερχόμενες για όλη την πολύ ευρύτερη περιοχή και σίγουρα για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για αυτή την πραγματικότητα πρέπει να ξέρουμε ότι 4 χώρες της περιοχής διαλύονται. Είναι Λιβύη, Ιεμένη, Συρία και Ιράκ. Ότι έχουν μαζευτεί πρόσφυγες στα μέρη που πάνε προηγούμενα οι σύντροφοι, οι οποίες αυτές οι συγκεντρώσεις αφορούν σε εκατομμύρια. Δηλαδή στην Ιορδανία είναι 4 εκατομμύρια πρόσφυγες σε ένα συνολικό πληθυσμό 8,5 εκατομμύρια. Όχι εκατοντάδες χιλιάδες ή 57.214 που ανακοινώνουν, ας πούμε, το καθημερινό δελτίο στην Ελλάδα, ή τις 163.000 που αποφάσισε η Σύνοδος του Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα πρέπει να καταμεριστούν, να επιμεριστούν ανακράτως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για εκατομμύρια. Αυτά είναι τα τωρινά εκατομμύρια. Η επικινδυνότητα αυτής της κατάστασης αφορά σε δεκάδες άλλα εκατομμύρια πιθανών και ενδεχόμενων προσφυγικών ροών, εφόσον δεν υπάρξει μία ανασύσταση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Από όλους όσους έχουν περάσει αυτούς τους μήνες και έχουμε μιλήσει στη Βουλή μαζί τους αναλυτικά όλων των καθεστώτων της περιοχής, από τον πρόεδρο Αμπάς και όλους τους πρέσβεις της περιοχής, από προέδρους της Βουλής, από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Σίσι, ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Η Αίγυπτος έχει 84 εκατομμύρια κατοίκους. Οι νεαροί, οι πιο νέοι, μέχρι 30 χρονών, είναι 30 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια. Εάν αποσταθεροποιηθεί ξανά η Αίγυπτος, η οποία τώρα σταθεροποιήθηκε δι' ενός στρατιωτικού καθεστώτος, που σταμάτησε την επέλαση των αδελφών μουσουλμάνων μετά την πλατεία Ταχρήρ. Αυτά είναι τα γεγονότα εντός του έντε. Αν αποσταθεροποιηθεί η Αίγυπτος, η εκτίμηση είναι για 10 με 15 εκατομμύρια που θα ζητήσουν έξοδο προς την Ευρώπη. Μόνο από την Αίγυπτο. Γιατί σας λέω αυτά τα νούμερα? Διότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ξέραν εδώ και χρόνια. Και πραγματικά έχουν γίνει εξαιρετικές προσπάθειες από την ελληνική πλευρά και από τη σημερινή κυβέρνηση. Πρώτον, για να αντιληφθεί η Ευρώπη το σύνολο, δηλαδή το μεγάλο κάδρο στο οποίο θα αναφερθούμε, και ταυτόχρονα για να αλλάξει στρατηγική αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. Και ταυτόχρονα αυτή η κυβέρνηση, με την παρουσία της εδώ και 1,5 χρόνο, απέτρεψε μία ενδεχόμενη ισχυρή δεξιά και ακροδεξιά παλινόστηση στην Ελλάδα και διχαστικές καταστάσεις και στιγμές, εάν φανταστείτε παραδείγματος χάρη το καθεστώς Σαμαρά, λιγότερο Μητσοτάκη αλλά και Μητσοτάκη, ήταν στην κυβέρνηση αυτό τον 1,5 χρόνο που πέρασαν 872.000 πρόσφυγες. Τι διχασμοί και τι προβλήματα θα υπήρχαν μέσα στην ελληνική κοινωνία από τον τρόπο, κυρίως από τον λόγο που θα εξέπεμπε μια τέτοια κυβέρνηση. Έχω ζήσει αυτή όλη τη διαδρομή, είτε ως Υπουργός Εσωτερικών στους πρώτους μήνες και ύστερα στην Βουλή. Και είπαμε και στη Βουλή, ίσως θα το προσέξατε στις συζητήσεις που γίνανε τελευταία,
προκαλέσαμε έστω και ένα κόμμα ή έστω και έναν παράγοντα μέσα από τη Βουλή να μας πει αν υπήρχε έστω και μία εκτίμηση διεθνούς οργάνωσης, πόσο μάλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, που να εκτιμούσε ότι αντί των 130.000 περίπου, δηλαδή διπλασιασμό σε σχέση με το 1974, που περιμέναμε αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα, επειδή έκλεινε και ο δρόμος της Ιταλίας, εάν υπήρχε οποιαδήποτε εκτίμηση ή προειδοποίηση ότι θα πηγαίναμε στο 1 εκατομμύριο. Δεν υπήρχε καμία. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό μιλάω για τη φλωμάρα, γι' αυτό μιλάω για το ότι δυστυχώς, και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, ζουν οι ηγεσίες οι ευρωπαϊκές στον κόσμο τους, σε ένα περίκλειστο κόσμο ευτυχίας, ευημερίας, πλαστής, ούτε με ενδιαφέρει τώρα να κάνω αυτή την ανάλυση, που δεν αντιλαμβάνονται κατ' υπόνοια το τι συμβαίνει σε όλη την περιοχή και το ποιες είναι και οι ευθύνες της Ευρώπης για το τι συμβαίνει σε όλη την περιοχή. Ότι δεν είναι κάτι δηλαδή που προήλθε εξ ουρανού ούτε απ' έξω. Είναι κάτι που οργανικά συσχετίζεται, συνδέεται με μια ολόκληρη εξέλιξη των γεγονότων. Συμφωνώ απολύτως με ένα πολύ ωραίο άρθρο σήμερα που έχει στην Αυγή ο σύντροφος ο Παναγιώτης ο Τριγάζης, που ακριβώς λέει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα κίνημα ειρήνης και είναι κάτι διαφορετικό και κάτι πολύ περισσότερο από ένα αντιπολεμικό κίνημα. Δεν αρκεί κανείς να είναι ή να σταματάει ένα πόλεμο. Η κουλτούρα ειρήνης, η διαμόρφωση ενός κινήματος ειρήνης είναι κάτι πάρα πολύ πιο ευρύ, πιάνει όλες τις εκφάνσεις της αλληλέγγυας συλλογικής ζωής λαών, εθνοτήτων, ανθρώπων, απλών, υπήρων. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει όλοι να αντιληφθήκαμε αυτά τα χρόνια ότι μαζί με... ότι για την ειρήνη, ένα κίνημα ειρήνης προϋποθέτει ή ανατροφοδοτείται με πολιτικές για τη σταθερότητα και για την ασφάλεια. Και συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μιλάμε για μια γενικευμένη αποσταθεροποίηση και με δυνάμεις πλέον ασύμμετρες. Δηλαδή, επειδή πέρσι συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από το πρώτη γεωμετρική διαίρεση όλης της περιοχής από τους μεγάλους αποικιοκράτες των αρχών της προηγούμενης εκατονταετίας, μπορούμε να πούμε τώρα ότι διανύθηκαν δεκαετίες με το διέρη και βασίλευε σε όλη την περιοχή, με την εκμετάλλευση του πετρελαίου και προφανώς με τη διαμόρφωση ζωνών, ζωτικών χώρων και ζωνών επιρροής που ήταν ενταγμένοι σε ένα βαθμό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα και στον Ψυχρό Πόλεμο. Με τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, όπως έληξε και ό,τι έμεινε ύστερα, έχουμε μπει προφανώς σε μια διαδικασία όπου έρχονται στην επιφάνεια ασύμμετρες απειλές, από μικρές πυρηνικές απειλές μέχρι τρομοκρατικές ενέργειες, τυφλές, μέχρι και θρησκευτικοί ανταγωνισμοί που προηγούμενα χωνευότανε μέσα στην αντιπαράθεση των μεγάλων στρατοπέδων. Θυμηθείτε ο Παναραβισμός ως όραμα, ο Αραβικός Σύνδεσμος, τον ρόλο που έπαιζε, πως εκεί πέρα μέσα χωνευόντουσαν, απορροφόντουσαν, εσωματωνόντουσαν οι υπαρκτές σιτικές, σουνιτικές και τα λοιπά σχολές, δοξασίες περί το Μωάμεθ, περί το... υπήρχαν αυτά πάντοτε. Τώρα γίνονται αιτίες πολέμου, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση των διεθνών εξελίξεων. Η πλευρά λοιπόν η οποία απέμεινε όρθια και νικήτρια, η Αμερική, οι υπεριαλιστικές δυνάμεις κτλ., συνέχισαν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως συμπεριφερόντουσαν πριν. Σου λέει είναι ευκαιρία τώρα για μια ευρύτατη παγκόσμια πανηγεμονία. Άρα λοιπόν με τις αραβικές ανοίξεις παραδείγματος χάρη, όπου σε υπαρκτά θέματα,
κοινωνικά, ζητήματα ελευθεριών, υπαρκτά ζητήματα στην κοινωνία, αλλά προσπαθήσανε να ενθαρρύνουν, παραδείγματος χάρη, για να πέσουν όλα τα προηγούμενα καθεστώτα που ήταν πράγματι κληροδοτήματα, κληρονομιά της φάσης του ψυχρού πολέμου, προσπαθήσανε να φορμάρουν, να βάλουν δηλαδή τον δυτικό τρόπο δημοκρατίας, να το πω έτσι χοντρά, από πάνω, καπελωτικά, σε κοινωνίες οι οποίες δεν είχαν αυτή την ορίμανση, δεν είχαν αυτές τις προϋποθέσεις, είχαν δικές τους ιδιαιτερότητες, διακριτότητες, χρειαζόντουσαν και χρειάζονται έναν ιδιαίτερο δρόμο ανάπτυξης της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κοινοβουλευτισμού κτλ. Αυτό έγινε. Η πιο δραματική περίπτωση, η Λιβύη, όπου έχουν χάσει τα αυγά και τα πασκάλια, δηλαδή είναι τρεις κυβερνήσεις. Μία εξ αυτών μάλιστα είναι εκτός της Λιβύης, είναι στη Σικελία, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρουν τι να κάνουν με τους φεουδάρχες, με τα δέντρα, έχει χαθεί πλήρως ο έλεγχος. Με αποτέλεσμα όλη η Βόρεια Αφρική να βρίσκεται σε εκτεταμένη αποσταθεροποίηση. Το ίδιο έγινε, υπενήχθηκαν προηγούμενα οι σύντροφοι, με παρεμβάσεις, με επεμβάσεις, με πολέμους, ακόμα και εσκεμμένα λαθεμένους. Διότι η ανάλυση η οποία έλεγε ότι ο μεγάλος κίνδυνος στην περιοχή είναι το Ιράν, πιο μέσα, που είναι ανάμεσα σε Αφγανιστάν, Πακιστάν και στο υπόλοιπο της Μέσης Ανατολής και που είχε και τις προϋποθέσεις υλικές και άλλες για να αναπτυχθεί ως μια τέτοια δύναμη, εκείνη η ανάλυση οδήγησε στο εμπάργκο και στην διαμάχη με το Ιράν και οδήγησε βεβαίως και στην επέμβαση στο Ιράκ, ενώ τώρα πηγαίνει στέλνει τον Γκέρι ο Ομπάμα στη Σαουδική Αραβία για να τους πει το μυστικό που ξέρει όλος ο κόσμος 15 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ότι δηλαδή στρώματα ηγετικά της Σαουδαραβικής ελίτ βρισκόταν επί της ουσίας πίσω από τις τρομοκρατικές ενέργειες στους δίδυμους πύργους και βέβαια όχι το Ιράκ, το οποίο δεν είχε επί τη ευκαιρία και, και πυρηνικά όπλα τα οποία τα πήρανε με ένα copy-paste από κάποιους Άγγλους διδακτορούχους, αν θυμάμαι καλά, ως επικίνδυνοτητα. Προφάσισε αναμαρτίες που σφραγίσανε τη δεκαετία του 90 και του 2000 και ποδήγησαν στα τέρατα. Έγινε τερατογένεση. Τερατογένεση για την οποία η Δύση και η Ευρώπη έχει απόλυτη ευθύνη. Είναι 100% όχι βέβαια. Είναι, διότι υπάρχουν και πραγματικές δυνάμεις, αντιφάσεις μέσα στα ίδια αυτά τα κράτη, αντιθέσεις, γνωστό. Το θέμα είναι πως κάποιες κυρίαρχες σε μια ιστορική φάση δυνάμεις συμπεριφέρονται σε αυτή την περιοχή και πού φτάσαν. Επισκεφθήκαμε την Ισία πριν από τρεις μήνες ως επιλογή ανάμεσα σε αυτά τα κράτη, όπως επίσης κάνουμε ιδιαίτερες ενέργειες για να μπει στην ατζέντα και να επιληθεί τώρα μέσα στην κρίση το Παλαιστινιακό. Διότι έτσι επιλύονται τα θέματα. Μέσα στις κρίσεις επιλύονται, έτσι που αποτελεί αγκάθι επί δεκαετίες. Επισκεφθήκαμε την Τινησία. Ακριβώς διότι είναι η μόνη χώρα στην οποία η δημοκρατική εξέλιξη, η αραβική άνοιξη είχε μια αυτόχθονα δυναμική, ένα πραγματικό κίνημα, δημιούργησε ένα πραγματικό κοινοβούλιο με πραγματικές πολιτικές δυνάμεις και με προϋποθέσεις και θέλαν πάρα πολύ τη βοήθειά μας για να εξελιχθεί ως χώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Σας λέω τώρα την πιο ευνοϊκή περίπτωση της περιοχής. Δεν αναφέρομαι καν σε όλους τους άλλους που ή φοβόμαστε να τους επισκεφτούμε ή δεν έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας γι' αυτό, θέλουν όπλα ή άλλα πράγματα. Λοιπόν, δύσκολη περίπτωση. Και στην Τινησία. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Κάθισαμε τρεις μέρες και κουβεντιάζαμε ατελείωτα με αυτούς τους ανθρώπους, από τον πρόεδρο μέχρι τι. Οι δυνάμεις της παλινόστησης, του παλιού καθεστώτος, του αλή, ας πούμε και τα λοιπά, σιγά σιγά έρχονται στην επιφάνεια. Αν δείτε το χάρτη, η Τινησία βρίσκεται ανάμεσα σε Λιβύη και Αλγερία που την κλείνουν από κάτω και μπροστά είναι μόνο η Μεσόγειος, Καρχιδόνα κτλ. Από όπου μπαίνουν ατελείωτα τζιχάντ, είτε διότι διαλύεται, σας είπα προηγούμενα, η Λιβύη, είτε διότι στην Αλγερία δεν πέτυχε, ας πούμε, όσο πέτυχε στην Τινησία
το αντίστοιχο εγχείρημα, τότε ας πούμε της Άνοιξης και τα λοιπά, παράγονται και από την Αίγυπτο ροές και κινδυνεύουν να πνίξουν αυτό το υπόδειγμα στη Βόρεια Αφρική. Πραγματικά δραματική κατάσταση. Το ίδιο σας είπα και για την Ιορδανία, με τα εκατομμύρια οι άνθρωποι είναι ένα hot spot η Ιορδανία. Περί αυτού πρόκειται. Σας λέω 4 εκατομμύρια. Η βοήθεια που τους παρέχει η περίφημη Δύση τόσα χρόνια, είπε κάτι προηγούμενο ο Βασίλης Περιογέ και τα λοιπά. Επιτρέψτε μου να πω έτσι όπως μας τα είπαν οι άνθρωποι, Βασίλη. Τα σάντουιτς, τα φαγητά, οι τουαλέτες και τα λοιπά. Όχι αναπτυξιακή βοήθεια. Όχι βοήθεια πέραν ενός project που εξελίσσεται περί τον Εφράτη, που και αυτό τραβάει χρόνο και που δημιουργεί κάποιες συνθήκες για δουλειές εκεί και τα λοιπά. Η βοήθεια είναι κρατηθείτε, όπως περίπου γίνεται και εδώ τώρα, ή θέλουν να γίνουν κάποιες ευρωπαϊκές δυνάμεις για την Ελλάδα, κρατήστε το αυτό εν παρενθέσει, να κρατιούνται στη ζωή αυτοί οι πληθυσμοί υπό ασφαλή φύλαξη, καθώς θα βοηθάνε και αυτούς που θα φυλάνε. Αυτό, ένα μοντελάκι κρατών τα οποία θα απορροφούν αυτά τα συμπτώματα και αυτές τις επενέργειες αυτής της άθλιας πολιτικής σε όλη την περιοχή, έτσι ώστε οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες χώρες να ζουν μέσα στην αυταπάτη τους ή την ευμάρειά τους, έτσι όπως συνεχίσανε να ζουν μέχρι τώρα. Έγινε πράγματι στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική τη χρονιά που πέρασε. Έγινε κάτω από το βάρος αυτής της πραγματικότητας. Έγινε, με συγχωρείτε, στα χαρτιά για την ώρα. Διότι μικρό ποσοστό από αυτό που σας είπα, από τις 163.000 που είχε αποφασιστεί να πάνε συντεταγμένα ως μέρισμα ευθύνης κάθε χώρας ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική της κατάσταση, έχει πράγματι πολύ μικρό ποσοστό μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είτε γιατί στην αρχή δεν ήταν υποχρεωτική αυτή η διαδικασία, είτε διότι ύστερα που έγινε υποχρεωτική, κάπου ας πούμε χάνεται στον δρόμο. Μόνο η Γερμανία μπόρεσε και ήθελε κιόλας, και για οικονομικό φτηνό εργατικό δυναμικό, για να είμαστε ειλικρινείς, να απορροφήσει εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες σε μια χρονιά που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, τα αναπτυξιακά, του ισοζυγίου, ό,τι νούμερο υπάρχει το έχει σπάσει προς τα πάνω, και μπόρεσε ανετότατα να απορροφήσει αυτές τις ροές. Και εκεί με πολιτικό κόστος, διότι ανεβαίνει το κόσμο, ανεβαίνει το κόμμα το ξενοφοβικό, ακόμα και σε βάρος της χριστιανοδημοκρατίας. Και ταυτόχρονα βλέπουμε τα αποτελέσματα στην Αυστρία και αλλού. Ποια ήταν η στρατηγική πριν από 3,5 χρόνια, όταν δίναμε μία μάχη στη Βουλή για αυτό το πράγμα? Ποια ήταν η στρατηγική της Ευρώπης? Η στρατηγική της Ευρώπης ήταν: δεν συμβαίνει τίποτα. Οι δύο χώρες που έχουν αυτό το σύμπτωμα, που τους συμβαίνει αυτό το πράγμα, η Ιταλία και η Ελλάδα, να βοηθηθούν έτσι ώστε να περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές. Ο κύριος Σαμαράς τότε, η ελληνική κυβέρνηση, ήταν με τα μπούνια μέσα σε αυτή τη στρατηγική. Συμφωνούσε και μας είχε παρουσιάσει στη Βουλή το περίφημο σχέδιο του μετόπου του Νότου, δηλαδή ένα μέτωπο των χωρών του Νότου της Ευρώπης, που θα αποτελούσε το φραγμό, το ιονί σύνορο, για να μην προωθηθούν μεγάλες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς τον Βορρά. Δηλαδή να υπάρξουν αυτά τα αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής, καθένας καταλαβαίνει ότι θέλει για αποτροπή, δεν είναι η ίδια στις ανοιχτές θάλασσες ή στην κλειστή θάλασσα του Αιγαίου και τα λοιπά. Μην μπούμε σε επιχειρησιακές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Έτσι, κλείνω και αυτή την παρένθεση. Λέω λοιπόν ότι η στρατηγική τους, η οποία μας παρουσιάστηκε, θέλετε κάτι? Η στρατηγική τους, η οποία μας παρουσιάστηκε κανονικότατα στη Βουλή, που πήγε την εισηγήθηκε ο άνθρωπος κανονικά τότε στις συνόδους κορυφής, ήταν αυτό: να διαμορφωθεί ένα μέτωπο του Νότου που να αποτρέψει αυτούς τους μαύρους από εδώ, τους μελαψούς, να έρθουν στην Ευρώπη. Βεβαίως ήταν μια στρατηγική όχι απλά αδιέξοδη και κοντόθωρη, και άκρος επικίνδυνη. Έγινε μάχη
από πέρσι, αν θυμάστε, ο Πρωθυπουργός. Το πρώτο του ταξίδι ήταν τρεις μέρες μετά που εξελέγει η κυβέρνηση, το θυμάμαι, πέντε, στη Σύνοδο. Έγινε μάχη και από όλο το άξιο επιτελείο και από την Υπουργό την Τασία, από το Βασίλη, από όλο το επιτελείο τότε του Υπουργείου μας, στις διεθνείς συνόδους για να αλλάξει σιγά σιγά, να στραφεί η ευρωπαϊκή πολιτική και να πάει στην αναγνώριση του ότι είναι ένα διεθνές ζήτημα, το ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πηγή τους τα προβλήματα για να μην παράγονται οι ροές, και στο ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συνθήκη η οποία προφανώς θα μπορούσε να διευρυνθεί μελλοντικά, ακριβώς που να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα με τρόπο συντεταγμένο, καταγεγραμμένο, να παίρνει για να ενσωματώσει, με την καλή έννοια το ενσωματώσει, έτσι, εννοώ με τη διαφορετικότητά σου τα λοιπά, πληθυσμούς προσφυγικούς βασικά και κατά δεύτερο λόγο μεταναστευτικούς σε κάθε χώρα. Έγινε μάχη. Περάσαν μία, δύο, τρεις, τέσσερις σύνοδοι. Περάσαμε από συγκρούσεις, από αντιπαραθέσεις, από αντιφάσεις. Πέρσι λοιπόν η χώρα, και πρέπει να το ξέρετε, διότι πρέπει να τα μαθαίνει αυτά ο ελληνικός λαός, και μην κάνουμε πως δεν τα ακούμε, τα έχουμε πει 100 φορές στη Βουλή που έχει ακροαματικότητα περί το 1 εκατομμύριο όταν γίνονται γενικά οι συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών κτλ. Πέρσι λοιπόν η χώρα μας, στην κατάσταση της οικονομικής ασφυξίας που βρεθήκαμε, που ξύναμε τον πάτο μέχρι τον Αύγουστο, δεν είχαμε πάρει ούτε ευρώ για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Και πρέπει να το ξέρετε αυτό και πρέπει να το συζητάει ο κόσμος. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και μην ακούτε ότι υπήρχαν ανεκμετάλλευτα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία... Αυτά ήταν στα λόγια. Δεν είχαν δημιουργηθεί αυτές οι δομές και αυτοί οι τρόποι, ούτε υπήρχε η διάθεση να δοθούν πραγματικά στην ελληνική πλευρά για να αντιμετώπιση ακόμα καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές. Ερχόμαστε λοιπόν σε μία φάση, βρισκόμαστε σε μία φάση όπου είναι εντελώς αποσταθεροποιημένη αυτή η περιοχή. Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια. Η σύναψη του συμφώνου με το Ιράν, παραδείγματος χάρη, της συμφωνίας που πιέζει πάρα πολύ το Ισραήλ, είναι μία σωστή ενέργεια που διαμορφώνει επιπλέον πόλους σταθερότητας στην περιοχή. Γίνονται και κάποιες άλλες ενέργειες, παραδείγματος χάρη το να ιτηθεί ο ISIS στο πεδίο το πολεμικό, επίσης θα είναι μια σοβαρή και θετική εξέλιξη σαν τέτοια. Με όλες όμως τις, με όλους τους αστερίσκους που προηγούμενο Νεκτάριος έθεσε, διότι είναι πολύ διαφορετικά τα συμφέροντα και οι δυνάμεις που αντιπαλεύουν και έχουν ως στόχο αυτή την ήττα του ISIS εκεί. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε, σας λέω, 100 χρόνια μετά που γίνανε αυτοί οι τεχνικοί διαχωρισμοί σε όλη αυτή την περιοχή κτλ. Το μεγάλο μέλημα της αριστεράς και όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων στην Ευρώπη και αλλού πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός πολύ μεγάλου φιλιρηνικού κινήματος, η πίεση και η διαμόρφωση συσχετισμών δυνάμεων έτσι ώστε να σταματάνε οι πόλεμοι, οι εμφύλιες διαμάχες, να υπάρχουν πραγματικές βοήθειες, αναπτυξιακές, οικονομικές βοήθειες που θα δίνουν τη δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να σταθούν στα δικά τους πόδια, να συγκρατήσουν τους πληθυσμούς τους, να γίνουν ελκτικές, να υπάρχει το τεκμήριο της ασφάλειας, της σταθερότητας, της προκοπής, της προόδου σε αυτές τις ίδιες τις χώρες. Διότι κανείς δεν φεύγει από τη χώρα του, αυτό πια είναι κοινή συνείδηση, κανείς δεν φεύγει από την τελευταία τρύπα του Αφγανιστάν, κάπου ας πούμε ανήλιαγα ή με πολύ ήλιο που υπάρχει, για να κάνει δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα με τα παιδάκια του στην αγκαλιά για να βρει τη Γερμανία, τη Σουηδία ή κάτι άλλο που άκουσα από το διαδίκτυο ή του είπαν οι συγγενείς του. Κανείς δεν φεύγει όταν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει ταυτόχρονα να αποτρέψουμε με αυτή τη μάχη που είναι πανευρωπαϊκή μάχη και πρέπει να γίνει και με το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και σε συνεργασία με όλα τα άλλα κόμματα και με προσωπικότητες. Είναι μια πολυπαραγοντική μάχη. Κάποιες στις πλευρές μαζεύουν ακόμα και τη Μέρκελ που είναι απέναντι σε άλλους
της περιοχής. Δεν χρειάζονται σε αυτά τα πράγματα να υπάρχουν ιδεολειψίες και μονές, αν εν τις πράγματες έχει δηλωθεί η στάση του καθενός. Θα πρέπει μαζί με αυτή τη μάχη να δώσουμε τη μάχη και για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Να αποτρέψουμε τα σχέδια που μπορεί να οδηγήσουν ή που κάποιοι θέλουν να οδηγηθούμε στο να γίνουμε η Ιορδανία της Ευρώπης. Διότι περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Αυτό που ακούστηκε προηγούμενα απλά ως ένα factum, ότι κλείσαν τα σύνορα, ξέρετε, δεν είναι κάτι το απλό. Δεν είναι κάτι το απλό. Και επίσης ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το κλειδί το κρατάει η Τουρκία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και απέδειξε ότι το κρατάει κιόλας. Μας πήγε, αν δείτε, αν σας φέρει ο Παπαδόπουλος τις ροές που είχαμε, πότε από το 100 πήγανε στο 600 σε χιλιάδες, πότε από το 600 σε χιλιάδες πέφτανε στο 600, σε απλό 600, σε ανθρώπους. Μιλάμε πραγματικά για κλειδί που ανοίγει και κλείνει. Και άρα είναι θέμα της γενικότερης γεωστρατηγικής διαμόρφωσης και του συσχετισμού δυνάμεων. Διότι η Τουρκία προφανώς που δεν θέλει να ιδρυθεί, αυτό που επίσης ακούστηκε προηγούμενα, γι' αυτό μίλησα για ότι ήδη οι βασικές ψηφίδες είχαν μπει στο κάδρο, δηλαδή ένα κουρδικό κράτος στα νοτιοανατολικά της σύνορα, πράγμα που είναι περίπου αποφασισμένο και μάλιστα όχι τώρα, εδώ και καιρό, μπορεί σε αντίπραξη να δημιουργήσει εστίες προς δυσμάς, όπως και χιλιάδες άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει με ενάργεια και χωρίς να φοβόμαστε να πούμε προς τους Ευρωπαίους αλλά και προς τους συμπατριώτες μας ότι αυτή η υπόθεση θέλει μια στρατηγική μακρόπνοη, ότι είναι ζήτημα που έρχεται από το μέλλον, ότι ενδεχομένως θα σφραγίσει όλο τον 21ο αιώνα. Να μιλήσουμε έτσι, όχι καθησυχαστικά, ούτε βεβαίως κινδυνολογικά, πραγματολογικά. Και να πούμε ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να καταλήγει, να κατατείνει στην παραδοχή εκ μέρους των ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως του Βορρά, αλλά και άλλες χώρες υπάρχουν που μπορούν να υποδεχθούν τέτοιους πληθυσμούς, που να αφορά στην υποδοχή και την ενσωμάτωση, με την καλή έννοια επαναλαμβάνω, μερικών εκατομμυρίων προσφύγων με την παρούσα κατάσταση και χωρίς να γίνουν άλλες πολεμικές επιχειρήσεις, μερικών εκατομμυρίων προσφύγων ανάμεσα στα 520 εκατομμύρια που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πως δεν είναι μία εξέλιξη ιστορικά δραματική ή ανατρεπτική, εάν έγκαιρα το δεις και διαμορφώσεις τη στρατηγική σου για μία τέτοια παραδοχή και για μία τέτοια πολιτική. Αλλιώς αν κρυβόμαστε πίσω από νούμερα, πίσω από συμφωνίες που θα αλλάζουν από εδώ και από εκεί, πίσω από κράτη παρείες που κινδυνεύει και η χώρα μας να θεωρηθεί σαν ένα τέτοιο κράτος πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν βλέπουμε το πρόβλημα κατάματα, τότε πραγματικά οι εξελίξεις θα είναι δραματικές, πρώτα απ' όλα για αυτούς τους ίδιους τους ανθρώπους που προσπαθούν με αγωνία να ξεφύγουν από το θάνατο σε όλες τις μορφές. Ευχαριστώ.